103,7. Καλώς ήρθατε, καλώς βρισκόμαστε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και είναι αυτή η παραδοσιακή μουσική που κουβαλά μέσα στα τραγούδια με τον καλύτερο τρόπο την καθημερινότητα και τη ζωή των ανθρώπων από το χτες φτάνοντας το σήμερα, ανεξάρτητα από ποιο τόπο προέρχονται, και αποτελεί το συνδετικό κρίκο όλων των λαών και σε όλες τις εποχές. Αυτό τον κρίκο αναζητούμε κι εμείς. Μαζί με τους μουσικούς του σήμερα ξετυλίγουμε το νήμα της παράδοσης.
Αναζητάμε τις ρίζες της και βλέπουμε ότι το τεράστιο φύλλωμά της είναι ικανό να μας χωρέσει όλους στον ίσκιο της. Το δέντρο της μουσικής λοιπόν ταξιδεύει σε όλους τους τόπους για να γνωρίσει και να σας συστήσει τους μουσικούς του σήμερα. Πομπούς της παραδοσιακής μουσικής των δημοτικών μας τραγουδιών. Στο κέντρο του Αιγαίου βρισκόμαστε σήμερα λοιπόν, στο νοτιότερο και μεγαλύτερο σε έκταση νησί των Βορείων Σποράδων. Σκύρος λοιπόν, και καλωσορίζουμε Νίκος Καφίδας, βιολί και τραγούδι. Καλησπέρα. Φίλιππος Αντωνίου, Δημήτρης, Φίλιππος Δημήτρης Αντωνίου, λαούτο. Καλησπέρα. Το είπα καλά? Α, χαρά, τέλεια. Ωραία. Και Νικόλας Αγγελόπουλος, λαούτο, πολίτικο λαούτο, μα και λαύτα. Τι, ναι, έχω μπερδευτεί. Ναι, ναι, τα μπέρδεψα όλα, είναι το ίδιο. Χαίρετε, καλώς σας βρήκαμε. Τι ναι, κάνετε, παιδιά. Είσαστε καλά? Υπέροχα. Είμαστε μια χαρά. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ, που ήρθατε, που ανταμώνουμε. Και που ανταμώνουμε για να μιλήσουμε όχι μόνο για την παράδοση, αλλά και για ένα τόπο συγκεκριμένο. Έναν υπέροχο τόπο. Σκύρος, καταγωγή. Η ιδέα είναι από σένα, φαντάζομαι, Νίκο. Η καταγωγή είναι από τη Σκύρο, η δικιά μου και του Φίλιππου Δημήτριου που είναι. Πώς θα το λέμε, δεν το λέμε Φίλιππο Δημήτριο. Το λέμε Άκη. Το λέμε Άκη, να συνεννοούμαστε. Φίλιππος Δημήτρης είναι πολύ. Είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο. Έχεις πει όλες τις κουβέντες που έπρεπε. Τελείωσες. Λοιπόν, είσαστε από εκεί? Ναι, έχουμε καταγωγή από εκεί. Η μητέρα μας συγκεκριμένα, το ίμιση δηλαδή. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, συνεργαζόμαστε πολλά χρόνια, κάνουμε παρέα πολλά χρόνια. Έχετε μεγαλώσει, δεν έχετε μεγαλώσει στη Σκύρο? Ούτε ένας το άλλος. Εγώ δεν έχω μεγαλώσει, ο Άκης έχει μείνει ένα μικρό διάστημα. Ναι. Μέχρι και Δευτέρα Δημοτικού. Α, έχεις αναμνήσεις παιδικές. Ναι, εσύ έχεις καλοκαίρια? Καλοκαίρια, Χριστούγεννα, απόκριες που είναι πολύ σημαντικές για μας. Και πολλά Σαββατοκύριακα. Ναι, πόσο είναι, πόσο είναι, πόσο απέχει? Είναι συνολικά το ταξίδι γύρω στις 4 ώρες. Με αυτοκίνητο και με το καράβι. Με τον Στεριανό πώς μπλέξατε? Κακές παρέες. Με τον Στεριανό μπλέξαμε πριν μερικά χρόνια από κοινή παρέα. Μ' αρέσει παρέα. Που δεν λες τα χρόνια. Είναι σαν να τα δεν κρύβεις. Θυμάμαι ακριβώς. Είναι ή το 15 ή το 16. Από εκεί, ναι. Μέσω κοινών γνωστών που συνεργαζόμασταν και τελικά κάναμε ένα καινούριο σχήμα μέσα από το σχήμα που ήδη υπήρχε. Έχετε πολλά σχήματα, ναι. Και είναι ένα χαρακτηριστικό των μουσικών και των μουσικών ομάδων του σήμερα ότι αφενός συμμετέχουν σε πολλά και διαφορετικά σχήματα, ασχολούνται με διαφορετικούς τόπους και διαφορετικά είδη της παράδοσης. Και υπάρχουν και πάρα πολλές συνέργειες και συνεργασίες που βλέπω ότι συμβαίνουν. Ναι, συνεργαζόμαστε μεταξύ μας σε διάφορα project. Αυτό συμβαίνει κυρίως για να μην βαριόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό. Και για να περνάτε όμορφα. Όχι, εντάξει, να περνάμε όμορφα κυρίως. Τα έχω καταφέρει, Νικόλα, τα έχω καταφέρει. Έχει χαμογελάσει πάρα πολλές φορές. Εντάξει, μια χαρά είναι. Οπότε υπάρχει αυτή η συνεργασία, η ποικιλία μάλλον που έχουμε. Πρέπει να θεωρώ ότι πρέπει να παίζουμε διάφορα είδη παραδοσιακής μουσικής που μας αρέσει. Οπότε μοιραία μπλέκουμε και με διαφορετικά άτομα, mm-hmm. Παίζουμε διαφορετικό ύφος. Αλλάζει το συναίσθημα από τη θάλασσα στη στεριά? Για μένα αλλάζει. Αλλάζει, Αλλάζει, ναι. Άντε. Νόμιζα θα μου πεις όχι, ευνηδιάστηκα. Μερακλώνω με τα στεριανά, ναι. Νοσταλγώ με τα θαλασσινά. Α, Νικόλα. Σε σχέση με αυτό. Ναι, είσαι ένας στεριανός. Είσαι, ναι, στεριανός. Ναι, και μεγάλωσα και στην επαρχία. Και... Μεγάλωσες. Εντάξει, εγώ αισθάνομαι γιωμένος, ας πούμε, και έτσι, στη στεριά και στα βουνά. Απλά μέσα από τη θάλασσα, από τη θαλασσινή παράδοση, την γνώσα από την εφηβεία και μετά. Mm. Εγώ αισθάνομαι έτσι το αένα, το άπειρο. Δηλαδή αισθάνομαι τελείως λυμμένος και ελεύθερος. Ρώτησα αν υπάρχει διαφορά. Δηλαδή έχεις άλλο αίσθημα παίζοντας και ακούγοντας τα τραγούδια της Ηπείρου, ας πούμε, της Θεσσαλίας, με το ίδιο παίζοντας τώρα σκυριανές παραδοσιακές μουσικές? Σίγουρα έχεις διαφορετικά συναισθήματα. Έχεις μια πρόθεση και το περιβάλλον που απευθύνεσαι έτσι και σε εμπνέει και έχει μια δύναμη από μόνο του. Αλλά εγώ προσωπικά δεν ταυτίζομαι ούτε δένομαι με την ίδια τη μουσική, παρά με τους ανθρώπους. Α, με τους ανθρώπους, με την παρέα. Ναι, δηλαδή
ίσως και τελικά γι' αυτό ασχολήθηκα με τη μουσική, γιατί μου άρεσε να έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους. Μια... γι' αυτό είναι και χαμογελαστός άνθρωπος, ρε παιδί. Εντάξει, μου. Προσπαθώ πάντα. Άκη, εσύ με την Στεριανή παράδοση έχεις κάποια έτσι σχέση? Ναι, έχω, ακούω γενικά πολλά είδη, ας πούμε. Mm. Αλλά οι εικόνες που έχω από τα γλέντια είναι με νησιώτικα τραγούδια, οπότε αισθάνομαι καλύτερα. Mm. Έτσι το έχω συνδέσει. Το καταλαβαίνω και ισχύει για πολλούς ανθρώπους αυτό, γιατί ας πούμε στα νησιώτικα κυρίως έχουμε την κυριαρχία νομίζω του βιολιού, σωστά? Ναι, σωστά. Ενώ στη Στεριανή παράδοση έχουμε περισσότερο το κλαρίνο, θα έλεγα, έτσι. Ναι. Εγώ θυμάμαι ότι επειδή και εμένα οι μνήμες μου ήταν νησιώτικες, όταν άρχισα να γνωρίζω τους Στεριανούς ήχους με το κλαρίνο, λίγο ήμουν αποστασιοποιημένη. Τώρα όμως είναι ένα πράγμα πια. Είναι ένα το αίσθημα. Και είναι και αυτό πλησιάζει κοντά σε αυτό που είπε ο... Το παράδοξο είναι ότι στο χωριό της μητέρας μου, το πιο σημαντικό όργανο και αυτό που ήταν εξάρχον ήταν το βιολί. Σε πού, από πού? Από την Ιβελαιόρα της Βρετανίας. Είναι, ναι, στη Δυτική Βρετανία. Ναι. Υπήρχαν βιολιά. Ωραία. Και προπάπους μου, οπότε ήξερα βιολί έπαιζε. Γνώρισα το. Άρα ήσουν κοντά. Για κάποιο λόγο υπήρχε το βιολί. Και ακόμα δηλαδή. Σκύρος, λοιπόν, γιατί να ασχοληθείς, Νίκο Σκαφίδα, μόνο με τις παραδοσιακές μουσικές από τη Σκύρο? Τι είναι αυτό που σε φέρνει να κάτσεις πάνω από αυτές τις παραδόσεις? Είναι κυρίως οι αναμνήσεις που έχω από τους παππούδες, γιαγιάδες, από το νησί, από όλα αυτά τα καλοκαίρια. Έπαιζε κανένας, τραγούδαγε? Τραγουδούσαν όλοι στο σπίτι. Και είναι η παράδοση της Σκύρου γενικά έχει να κάνει πολύ με τη φωνή και λιγότερο με τα όργανα. Α. Οπότε έτσι γλεντούσαν κιόλας. Δηλαδή υπήρχαν μεν τα σιρτά και οι μπάλοι που χορεύανε, αλλά ο κόσμος τραγουδούσε πολύ. Και έτσι, ακούγοντας αυτούς τους ανθρώπους, μέσα μου υπάρχει αυτό από πάντα και θέλησα να ασχοληθώ. Και ένας άλλος λόγος είναι βέβαια για να μην χαθεί κάπου στο δρόμο. Αυτό θα το συζητήσουμε και μετά. Αλλά θέλω να πάμε να ακούσουμε ακόμα κάτι. Πες μου τον τίτλο και εξήγησέ το μου. Λοιπόν, θα ακούσουμε το Μανόλαρε. Είναι ο Μανόλαρες. Είναι ο Μανόλαρες. Το ακούσατε? Ο Μανόλαρες. Όσοι δεν είστε Σκυριανοί, έχετε απορία. Ο Μανόλαρος, δηλαδή, στη κοινή γλώσσα. Απλώς πολλά σενικά στη Σκύρο καταλήγουν σε έψιλον και όχι σε ο. Τα αλλάζουν εκείνοι. Τα αλλάζουν, ναι, είναι διάλεκτος έτσι. Α. Οπότε ο Μανόλαρες, λοιπόν. Κρατάνε κομμάτια, έχουν ακόμα, υπάρχει διάλεκτος? Υπάρχει διάλεκτος. Η ντοκιολαλιά σώζεται. Υπάρχει διάλεκτος, σώζεται και πολύ καλά μάλιστα. Δεν έχω πάει, το καταλαβαίνεις. Και καμιά φορά και εμείς που πάμε ξεχνιόμαστε. Ναι. Και μιλάτε έτσι. Μιλάμε έτσι. Ναι. Και γυρνάτε από εκεί μιλώντας έτσι. Καμιά φορά. Γενικά και εδώ, αρκεί να βρεθούμε με Σκυριανούς. Α, ναι. Ναι. Α, σαν τους κριτικούς. Κάπως έτσι. Ωραία. Λοιπόν, ο Μανόλαρες, λοιπόν. Πάμε. Κρύωσα γέρας με βαρύ, στεριάσε του πελάου. Μάθανε την αγάπη μας, τόσο μπορείς φυλάου. Thank you.
ξαναπάω, ρε ξαναπάω, πνίω με γιώματα δε λιτώνουν. Και να το ρίξω, να το ρίξω στη στεριά, πάλι το με, πάλι το μετανιώνουν. Ορτσάρισε, ορτσάρισε στο πασαλέ, φουνταρίσε. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ είσαστε συντονισμένοι 102,9, 103,7 σε οποιαδήποτε άλλη συχνότητα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και βέβαια κοντά σας και μέσω διαδικτύου στον κόσμο παντού. Ερτέκο δεύτερο πρόγραμμα. Και είναι ο Μιχάλης Ιγλέτος εκείνος που φροντίζει για να ακούτε καλά. Δήμητρα Κόχυλα, Οικοδέσποινα. Και σήμερα κοντά μας Νίκος Καφίδας, Άκης Αντωνίου και Νικόλας Αγγελόπουλος, για να μεταφερθούμε και να ταξιδέψουμε στη Σκύρο. Και την άκουσα την ντοπιολαλιά στο τραγούδι, σωστά? Σωστά, σωστά, βέβαια. Ωραία, αυτές είναι οι παραδόσεις. Και να μιλήσουμε λίγο για αυτή τη μουσική παράδοση της Σκύρου, που με αφορμή τη συνάντησή μας έτσι λίγο διάβασα και έψαξα. Και είναι αντιστρόφως ανάλογη, όχι, δεν είναι αντιστρόφως ανάλογη με το μέγεθός της. Έχει μια τεράστια παράδοση. Έχει μια τεράστια παράδοση, ναι. Μου έκανε φοβερή εντύπωση. Δεν είχα ξαναδιαβάσει, δεν είχα ασχοληθεί. Και με πολλά είδη, με πολλούς ρυθμούς, με πολλά τραγούδια. Ναι. Πες μας, Νίκο, εσύ που... Έχει μια παράδοση η οποία έχει να κάνει προφανώς και με το εμπόριο, λόγω της θέσης της. Αυτή η κεντρική, ας πούμε, θέση που βρίσκεται στο Αιγαίο, είχε πολλά παρεδώσει με νησιά, με στεριά, με όλα αυτά. Έχει πάρα πολλά τραγούδια, όπως είπαμε και πριν, φωνοκεντρικά. Mm-hmm. Πώς τα λένε, έχουν όνομα? Δεν έχουν όνομα. Mm-hmm. Είναι κάποιοι σκοποί, έτσι λέγονται. Mm-hmm. Κάποιοι έχουν ονόματα οικογενειών, γιατί η κάθε οικογένεια έχει το δικό της σκοπό, κάτι σαν οικόσημο, ας πούμε. Mm-hmm. Οπότε βάζανε το όνομα της οικογένειας στο σκοπό. Άλλοι σκοποί είχαν δημιουργηθεί από κάποια συγκεκριμένα άτομα, όπως είναι, ας πούμε, και ο Μπάλος που θα ακούσουμε αργότερα, που λέγεται Μπάλος Παπαμανώλη. Θα μας πεις μετά γιατί, ναι. Πώς δημιουργήθηκε. Και υπάρχουν και τα παραδοσιακά έτσι οργανικά τραγούδια που παίζονται, δηλαδή με τα όργανα, όπως και στα άλλα νησιά, αλλά αυτά είναι πολύ λιγότερα από ότι τα υπόλοιπα που είναι μόνο φωνές. Μόνο φωνές, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Η αίσθησή μου, και προσπαθούσα να καταλάβω γιατί, μου λες τώρα το εμπόριο. Η αίσθησή μου είναι, ακούγοντας τραγούδια και ακούγοντας και αυτά που εσείς έχετε ηχογραφήσει, και μπορούμε να τα αναζητήσουμε και να τα ακούσουμε, ναι, στο διαδίκτυο, ότι σαν να έχει επηρεαστεί αρκετά και από τη Μικρασία. Έχει επηρεαστεί αρκετά. Που δεν το περίμενα να το συναντήσω εκεί. Σίγουρα έχει επηρεαστεί. Θεωρώ ότι πιο πολύ έχει να κάνει με την εκκλησία αυτό. Α.
Η τέχνη και δηλαδή. Αυτό, και ναι. Αυτό καταλαβαίνουμε λίγο. Ναι, η τέχνη του τραγουδιού δηλαδή είναι και νομίζω ότι πηγάζει από την ψαλτική. Mm. Είναι πάρα πολύ κοντά. Mm-hmm. Σίγουρα και από τα παράλια έχει επηρεαστεί. Η σκοπή, τα τραγούδια είναι πολύ κοντά. Mm-hmm. Σε κάποια μικρασιάτικα, ας πούμε, που ξέρουμε. Και απλά αυτό διατηρήθηκε, νομίζω, πάλι λόγω της θέσης, λόγω αποκλεισμού, θα πω. Ναι. Γιατί παρόλο που βρίσκεται πιο κοντά από άλλα νησιά, η θέση της πάντα ήταν δύσκολη, η πρόσβαση ήταν δύσκολη. Γιατί? Αν πάμε πολύ πίσω, ήταν πάντα ορμητήριο πειρατών. Α, μάλιστα. Οπότε οι πειρατές βρίσκαν ένα νησάκι στη μέση, κατεβαίνανε για πιάτσικο, ναι. Τα ρημάζανε όλα και φεύγανε. Κατάλαβα. Να ρωτήσω κάτι. Το Σκυριανό γλέντι, μπορούμε να πούμε ότι έχει κάποιο κύριο χαρακτηριστικό? Το κύριο χαρακτηριστικό είναι... το τραγούδι, θα πω πάλι. Ναι, είναι το τραγούδι. Είναι ειδικά τις προχωρημένες ώρες που έχουν ζεσταθεί, ας πούμε, οι φωνές και ναι. Λίγο το κρασί, ναι. Λίγο αέρας και τα λοιπά. Λίγο το φεγγάρι. Υπάρχει ένα πικ, ας πούμε, του γλεντιού που είναι το τραγούδι. Αρχίζουν όλοι μαζί και τραγουδούν σε ομάδες. Οι υπόλοιποι απαντούν το λεγόμενο γύρισμα δηλαδή. Mm-hmm. Και αυτό φτάνει σε μια έκσταση, θεωρώ, που νιώθει ο καθένας και βγαίνει προς τα έξω από το σύνολο. Και νομίζω ότι αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Μπράβο, πολύ ωραίο. Άκη, εσύ έχεις ανάμνηση από τέτοιο περιστατικό σε γλέντι πανηγύρι, Παύλο Πανηγύρι? Ναι, φυσικά. Έχεις, όλα τα πανηγύρια ή τα γλέντια έχουν αυτή τη μορφή. Δηλαδή δεν είναι ότι η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Φυσικά. Δηλαδή, αν πάμε, θα το συναντήσουμε αυτό, θα το βρούμε. Είτε χειμώνα, είτε καλοκαίρι, ναι. Ωραία. Να, λοιπόν, ένας προορισμός που μπαίνει έτσι στα προσεχώς. Για πες τώρα για αυτό που λέγαμε πριν για τα οικόσημα. Για τα οικόσημα, ναι. Υπάρχουν σκοποί, όπως είπα και πριν, που παίρνουν το όνομα μιας οικογένειας. Mm-hmm. Ας πούμε, υπάρχει ένα σκοπός που λέγεται Ξαθουλιάνικος. Από το Ξανθούλης. Α, Ξανθούλης. Υπήρχε μια οικογένεια που λεγόταν έτσι και έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό. Υπάρχει ο Αυλωνιτιάνικος, από το Αυλωνίτης. Δεν το έχω ξανακούσει. Υπάρχει σε άλλο μέρος τέτοιο πράγμα και δεν το ξέρω. Δεν το γνωρίζω, αλλά σε εμάς είναι έντονο. Ωραία. Υπάρχει ο Φτουλιάνικος, από το Φτούλης. Ναι. Και διάφοροι άλλοι σκοποί αναλόγως τα ονόματα, τα χαρακτηριστικά ονόματα. Και είπες ότι μετά δίνανε και σε σκοπούς τα ονόματα κάποιων για κάποιο γεγονός, για κάτι. Όπως εδώ για τον Παπαμανώλη. Ο Παπαμανώλης ήταν μουσικός και ήταν και δάσκαλος. Και ο μπάλος αυτός προέρχεται από αυτόν. Τι είναι προέρχεται από αυτόν? Αυτός τον δημιούργησε. Δημιούργησε, ναι. Το σκοπό. Το σκοπό. Ωραία, του Παπαμανώλη λοιπόν. Και έτσι ονομάστηκε έτσι. Για να δούμε τι έκανε ο Παπαμανώλης. Ναι. Νίκος Καφίδας, Άκης Αντωνίου, Νικόλας Αγγελόπουλος, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Thank you.
103,7. Δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, εδώ που έχουμε στήσει ένα μικρό σκυριανό γλεντάκι μαζί με την όμορφη παρέα μας, τον Νίκο Σκαφίδα, τον Άκη Αντωνίου και τον Νικόλα Αγγελόπουλο. Και μιλάμε για τη Σκύρο, τον τόπο και την παράδοση. Και το χαρακτηριστικό έτσι που, για το οποίο ακούγεται πολύ ο τόπος αυτός, είναι ότι διατηρεί την παράδοση, τις παραδόσεις κατά την περίοδο των αποκρεών, σωστά? Πολύ σωστά, ναι. Τι γίνεται τότε? Γιατί όλοι λένε θα πάω στη Σκύρο της Απόκριας? Τι γίνεται τότε? Όλα γυρίζουν γύρω από το καρναβάλι, το οποίο είναι, θα λέγαμε, διονυσιακό. Mm-hmm. Υπάρχουν προβιές, κουδούνια, μαντήλια, μάσκες, δέρματα κτλ. Το χαρακτηριστικό στη Σκύρο, εκτός από το τραγούδι, mm-hmm, είναι ότι όλα τα σπίτια έχουν φορεσιές ακόμα. Ναι. Το οποίο σημαίνει ότι τις απόκριες είναι μια... Διάβαζα και σχετικά. Ναι. Mm-hmm. Το οποίο σημαίνει ότι τις απόκριες... Τις φοράνε. Τις φοράνε κανονικά, δηλαδή ανοίγουν τα μπαούλα, μυρίζει παντού νεφθαλίνη. Και όλοι βγαίνουν έξω με τις παραδοσιακές φορεσιές, οπότε είναι κάπως σαν να έχει σταματήσει ο χρόνος κάπου αλλού. Και αυτό γίνεται συνήθως την καθαρά Δευτέρα, με τις βράκες και τα παραδοσιακά τα ρούχα. Και όλες τις υπόλοιπες μέρες υπάρχει το έθιμο του γέρου και της κορέλας. Mm-hmm. Ο γέρος είναι μια μορφή με μια μαύρη φλοκάτη, με μάσκα από μουτσούνα, τη λέμε εμείς, από δέρμα κατσικιού. Mm-hmm. Και πολλά κουδούνια. Ζυγίζουν γύρω στα 40 κιλά. Και... φτιάχνεται μια ομάδα, όλοι όσοι έχουν στολές βγαίνουν έξω και κάνουν μια παρέλαση, ένα χορό, ο οποίος ξεκινάει από την ώρα που θα ανοίξει το τριώδιο. Mm-hmm. Τα Σαββατοκύριακα έχει πιο πολύ συμμετοχή, γιατί ο κόσμος δεν δουλεύει, ναι, οπότε καταφέρνει, ναι, και ναι, βγαίνει πιο πολύ έξω. Αλλά και τις καθημερινές γίνεται αυτό το πράγμα. Και κορυφώνεται καθαρά Δευτέρα. Κορυφώνεται την Κυριακή της Αποκριάς. Mm-hmm. Την καθαρά Δευτέρα δεν έχει γέρους και mm-hmm κορέλες. Βάζουν όλοι τα σχολιανά τους, που λένε, δηλαδή τα επίσημα, ναι, τις, ναι, βράκες, ναι, οι άντρες και οι γυναίκες στα φορέματά τους, και βγαίνουν στην πλατεία και χορεύουν. Η ερώτηση τώρα που έρχεται είναι, εσείς στο σπίτι σας έχετε στολές? Καμιά δεκαριά. Ναι. Δίνεσαι? Δίνομαι, ναι. Δίνεσαι. Άκη. Ναι, φυσικά. Ναι. Έχεις πάει απόκριες, Νίκο, στη Σκύρο? Φέτος. Θα πας φέτος? Αλλά είχα τη χαρά να τη φορέσω το στήλο του γέρου. Τώρα που ήμασταν στο νησί για, ναι, κάποια γυρίσματα. Mm-hmm. Και μόλις τελειώσανε οι γέροι στο γύρισμα. Δοκίμασες? Την έβαλα. Σου κάνει, είσαι έτοιμος, ναι, για τις φετινές απόκριες? Είναι όντως 40 κιλά τα κουδούνια. Είναι ψέματα. Και όντως μπαίνει σε μια άλλη κατάσταση. Ναι. Πολύ παράξενο. Φαντάσου τι θα συμβεί όταν θα είναι και όλοι έτσι γύρω σου. Μου είπες πριν για το σκοπό της κορέλας. Ναι. Η κορέλα τι είναι? Η κορέλα είναι η φιγούρα. Είναι η φιγούρα που συνοδεύει το γέρο. Σύμφωνα με την παράδοση, ο γέρος είναι ο βοσκός, ο τσοπάνης, ο οποίος έχασε από κάποια ατυχία, κακοκαιρία, κατακλυσμό το κοπάδι του. Οπότε το φόρεσε το κοπάδι του, δηλαδή τις προβιές και τα κουδούνια και τα λοιπά. Και η κορέλα είναι η σύντροφος, η γυναίκα, η οποία τον... Αυτό θα έλεγα. Ναι, τον συνοδεύει και χορεύει γύρω του, κουνάει και ένα μαντήλι. Πολύ παλιά οι κορέλες ήταν άντρες. Γενικώς οι γυναίκες δεν συμμετείχαν στο αποκριάτικο δρόμενο. Δεν θέλαν ή δεν τους επιτρέπονταν? Δεν ξέρω. Mm. Νομίζω όμως ότι γενικώς η Σκύρος είναι μητριαρχή σαν κοινωνία, αλλά νομίζω ότι δεν θέλανε. Δεν θέλανε. Ωραία. Πάντως κουμάντο στο σπίτι έκανε η γυναίκα. Αυτό είναι γεγονός. Και υπάρχει και μια τρίτη φιγούρα που είναι ο φράγκος. Mm. Για να διακομωδήσουν τους δυτικούς που φορούσαν παντελόνια. Α. Έχουμε τη φιγούρα του φράγκου, ο οποίος φοράει ό,τι να είναι. Ό,τι ρούχα να είναι. Παλιά, ξεσκισμένα, κουρέλια. Πότε έχει κουδούνια, πότε έχει ντενεκέδες γύρω του. Α, μάλιστα. Διακομωδείται. Ναι, ναι. Να σου πω, μου έχεις πει, επειδή έτσι είμαστε σε κλίμα αποκριάτικο αφού μπήκαμε, ναι, τώρα, μου έχεις πει και ένα αποκριανές. Ο αποκριανές. Ο αποκριανές, όπως και ο Μανόλαρης πριν. Δεν το έμαθα. Είναι ο αποκριανός σκοπός, λοιπόν, που λένε την καθαρά Δευτέρα.
και τραγουδιέται έτσι χοροδιακά, δυναμικά. Ωραία. Θα τα πούμε και τα δύο τώρα, έτσι, για χάρη των Αποκριών. Να τα πούμε και τα δύο. Ο Αποκριανός, το πούμε μετά της Κορέλας, καθότι είναι πρώτα. Ναι, ναι. Πρώτα την Κορέλα και μετά θα πούμε κατευθείαν τον Αποκριανέ. Ωραία. Πάμε. Άγγελος είσαι, μάτια μου, κάνε, κανένας δε χαρακτηριστικό σε αυτό το κομμάτι, αυτό που λέγαμε πριν για την εκκλησία και τους και την, ναι, τις χρειές και πώς έρχεται. Σαν ψαλτική, σαν ψαλμός. Ναι, σαν ψαλμός ακριβώς. Ωραία. Αποκριανές. Ο Αποκριανές τώρα. Ο Αποκριανές τώρα. Έτσι, πάμε. Πάμε να παραμείνουμε σε κλίμα Αποκριών. Thank you.
Εδώ είμαστε, εδώ παραμένετε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σε ρυθμούς αποκριάτικους μπήκαμε με τη βοήθεια των Σκυριανών που έχουμε εδώ στην παρέα μας, του Νίκου Σκαφίδα και του Άκη Αντωνίου. Έχει έρθει και ο Στεριανός ο Νικόλας Αγγελόπουλος. Παρέα, πώς έμπλεξε μαζί τους, μας είπε πιο πριν. Εδώ λοιπόν το δέντρο της μουσικής και συζητάγαμε για τη Σκύρο, για τις παραδόσεις. Είσαστε νέοι άνθρωποι και ασχολείστε τόσο πολύ με την παράδοση επαγγελματικά, όχι μόνο σαν παίκτες αλλά και σαν δάσκαλοι, σωστά? Ναι, σωστά. Είναι λόγω DNA, έρχεται από την οικογένεια και σας βρίσκει αυτό το πράγμα, ή είναι η επιλογή? Θα μου πείτε και οι τρεις. Για μένα είναι καθαρά επιλογή. Mm-hmm. Σίγουρα έχει επηρεάσει η οικογένεια στο θέμα της παράδοσης και των ακουσμάτων, αλλά είναι επιλογή γενικώς η μουσική και η διδασκαλία μετέπειτα. Αυτά από μένα. Άκη, το σκέφτεται? Το σκέφτομαι, ναι. Εγώ είμαι φιλόλογος. Αυτό που μου κεντρίζει το ενδιαφέρον να ασχοληθώ με τη μουσική και ακόμα ψάχνω, ίσως έχουν παίξει ρόλο και αυτοί οι δύο άνθρωποι εδώ, ο Νίκος Καφίδας και ο Νίκος Αγγελόπουλος, ναι, που ο τρόπος που προσεγγίζουν, ας πούμε, τη μουσική είναι κάτι που με γοητεύει πολύ. Και τους ρωτάω να μου δείχνουν, ας πούμε, πράγματα. Είναι πολύ ωραίο. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί θα δούμε και στη συνέχεια πώς αποτυπώνεται αυτό και πιο έξω. Νίκολα. Εμένα πολλά τυχαία γεγονότα με κάνανε να μην έχω άλλη επιλογή. Ευχάριστη εννοώ. Δηλαδή δεν υπήρχε δεύτερη επιλογή. Είναι κληρονομικό. Ναι, δηλαδή τυχαίο. Η ανακάλυψή του ήταν τυχαία, δηλαδή. Πιστεύετε δηλαδή ότι το παιδί του έχει επιλογές? Εντάξει, σίγουρα. Νομίζω ήταν μονόδρομος. Αισθάνθηκατε ποτέ ότι βρεθήκατε ποτέ σε περιβάλλοντα που να σας κάνουν να νιώθετε παράτερη, σε εισαγωγικά η λέξη, γιατί ασχολιόσασταν με αυτό το είδος? Εγώ προσωπικά δεν έχω νιώσει κάπου παράτερα. Έχω ασχοληθεί στο παρελθόν και με διάφορα άλλα είδη μουσικής. Το βιολί είναι ένα όργανο το οποίο πάει παντού. Εντάξει, το παντού είναι σχετικό, αλλά πάει σε πολλά είδη. Οπότε δεν έχω νιώσει παράτερα. Ίσως καμιά φορά κάποιο σχόλιο κάποιου ανθρώπου στο δρόμο, ενδεχομένως για το τι δουλειά κάνεις. Είμαι μουσικός και τι δουλειά κάνεις, είπαμε. Αυτό το γνωστό. Αλλά καθόλου παράτερα. Ίσα-ίσα ευχάριστα και πολύ όμορφα νιώθω. Νικόλα. Μια μικρή ρετσινιά την έχει η παράδοση. Ναι, γιατί όμως πολλές φορές ο κόσμος την έχει συναντήσει στην κακή εκφάνσή της, με κακή αισθητική. Ναι, κακή αισθητική. Οπότε αυτομάτως το συνδέει. Δεν αισθάνομαι ωραία όταν κάποιος σε ρωτάει αν παίζει σε πανηγύρια και είναι αρνητικά. Ναι, γιατί έχει μια αρνητική διάθεση. Εγώ το θεωρώ πολύ ιερό και πολύ σημαντικό να παίζεις ένα πανηγύρι. Αμέσως μετά το επόμενο κομμάτι θα πούμε πώς έχει αρχίσει αυτό το πράγμα και αλλάζει. Άκη, εσύ έχεις αισθανθεί κάπου ότι σε κοιτάνε περίεργα γιατί ασχολείσαι με την παραδοσιακή μουσική? Σίγουρα υπάρχει αυτή η ρετσινιά που λέει ο Νίκος, αλλά θα συμφωνήσω απόλυτα με ό,τι είπε. Πραγματικά. Τι θα μας πείτε τώρα? Σας πούμε τα Κανάρια. Τι είναι τα Κανάρια? Είναι ένα σκοπός από τη Σκύρο, που Κανάρια υπάρχουν και στη Μικρά Ασία. Αν το κοιτάξουμε μουσικά το θέμα, υπάρχουν κάποια σημεία που τα δύο κομμάτια μοιάζουν. Αυτό αισθάνθηκα κι εγώ. Αλλά ταυτόχρονα είναι και πολύ διαφορετικά. Υπάρχουν, η μουσική έχει αυτό το μαγικό, τουλάχιστον για μένα, ότι συγγενεύει και δημιουργεί αυτό το κοινό αίσθημα και κάνει αυτό το πράγμα, αυτό το μαζί. Αυτό το μαζί νομίζω δεν μπορεί να το καταφέρει καμία άλλη τέχνη, ναι, όσο η μουσική. Κανάρια λοιπόν, από τη Σκύρο έρχονται αυτά. Από το Θεό να το
όμως με κάτι δίσες κανάρια, όπως με κάτι δίσες. Λοιπόν, παραμένουμε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Κανάρια από τη Σκύρο μας ήρθανε και μας τα έφερε ο Νίκος Καφίδας, ο Άκης Αντωνίου και ο Νικόλας ο Αγγελόπουλος. Ήθελα να ρωτήσω, όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείστε με αυτή τη μουσική και με αυτές τις μελωδίες, έχετε δει το κοινό να διαφοροποιείτε και έχετε δει τις διαφοροποιήσεις αν είσαστε σε ένα αστικό κέντρο ή αν είσαστε στους τόπους στην περιφέρεια, στην επαρχία? Σίγουρα υπάρχει διαφορά μεταξύ κοινού στην πόλη και, στο χωριό, στο νησί κτλ. Εμείς το ζούμε αυτό και στη Σκύρο το καλοκαίρι που είμαστε και παίζουμε, ας πούμε, για τους ντόπιους κυρίως. Υπάρχει μεν ο τουρισμός, αλλά το γλέντι, το νησιώτικο, το ντόπιο, Το κάνουν οι ίδιοι. Mm. Υπάρχει τεράστια διαφορά, κατά τη γνώμη μου, στον κόσμο. Νιώθεις τα βιώματα γύρω σου. Νιώθεις ότι αυτό που παίζεις στον άλλο τον αγγίζει 100%. Και μπορούμε να παίξουμε και τραγούδια που στην πόλη δεν ακούγονται καθόλου. Στην πόλη το αίσθημα? Το αίσθημα στην πόλη είναι... Εγώ νιώθω πάντα λίγο σφιγμένος όταν παίζω εδώ. Ο κόσμος έχει μάθει και καλώς έχει μάθει πολλά παραδοσιακά τραγούδια από τα ευτυχώς πολλά σχήματα που υπάρχουν και παίζουν αυτή τη μουσική. Απλά είναι κάποια κομμάτια, θεωρώ, που ανακυκλώνονται συνεχώς, είναι τα ίδια, οπότε δεν μπορείς να ξεφύγεις πολύ από τα καθιερωμένα. Και έτσι αυτό σε περιορίζει παικτικά. Και δεν μπορείς να εκφραστείς έτσι όπως θέλεις. Αφού λοιπόν μιλάμε για γλέντι, ποιο είναι αυτό που θα μας πεις τώρα?
Αυτό είναι το γλεντάτε κόσμο τη ζωή. Αυτό είναι. Και είναι και το νόημα. Εκεί είναι το νόημα. Είναι ένα όχι χαρούμενο τραγούδι. Ναι. Αλλά με πολύ νόημα. Για να δούμε. Πάμε. Γλεντάτε κόθαμα να μα γλεντάτε κόσμε τη ζωή, γιατί ο καιρός διαβαίνει, γιατί ο καιρός διαβαίνει. Ποιος θα πει ο χαμάναμα, κι ο ποιος θα πει στη μαύρη γης, πίσω δεν ξαναβγαίνει, πίσω δεν ξαναβγαίνει. Στην ερήμο που λένε, στην ερήμο που λένε. Που κελάει βούνο χαμάναμαν, που κελάει δούνε τα πουλιά, και το καημό τους λένε, και το καημό τους λένε. Και κάπως έτσι, με μουσικές και τραγούδια από τη Σκύρο και παρέα με Σκυριανούς ως επιτοπλίστων, φτάσαμε εδώ στο τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα 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 πολύ που ήρθατε, που μιλήσαμε για τη Σκύρο και την παράδοση και τις παραδόσεις. Ευχαριστούμε και το Στεριανό της παρέας. Ευχαριστούμε πάντα. Ευχαριστούμε πολύ και εδώ. Αισθάνθηκες υγεία. Νίκος Καφίδας λοιπόν ήταν μαζί μας, βιολί και τραγούδι. Άκης Αντωνίου στο λαούτο, Νικόλας Αγγελόπουλος στο λαούτο. Πάρα πολύ ευχαριστούμε. Και εμείς. Θα ξανανταμώσουμε σίγουρα. Με τι θα κλείσουμε? Θα κλείσουμε με τις ελιά στα φυλλαράκια. Γιατί μου είπες ότι είναι ύμνος? Είναι το πιο γνωστό από τα καθιστικά που έχει Σκύρος. Mm. Έχει βγει και προς τα έξω, οπότε το έχει μάθει κι άλλος κόσμος. Και είναι και πιο βατό. Τι εννοείς βατό? Στο να τραγουδηθεί. Στο να χορευτεί. Χορεύετε? Δεν χορεύετε. Α, δεν χορεύετε. Εντάξει, ωραία. Χορεύετε. Εντάξει. Μπορούμε λοιπόν να μάθουμε να τραγουδάμε. Βεβαίως. Έτσι κλείνουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τις ελιά στα φυλλαράκια και Σκύρος. Να τα βάλω.
κλάψω την καρδιά, μάνα μα, να σου κλάψω την καρδιά. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.